Καλησπέρα σας. Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα από 1η Οκτωβρίου που σταματήσει να γίνονται εξετάσεις εκπαίδευσης. Απλά να σας το πω στους υποψήφιους οδηγούς. Ο λόγος είναι ότι έχει κοπεί ένα επιπλέον επίδομα στους εξεταστές που βγαίνουν υπερογειακά και τους υποχρεώνει ο νόμος, ο οποίος μάλιστα είναι από το 2016, τους υποχρεώνει να βγαίνουν για εξετάσεις εντός του ωραρίου. Κάτι που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί χάνουν ένα επιπλέον επίδομα υπερογειακό. Η περιφέρεια μας έβαλε μια απόφαση σύνομη να βγαίνουν οι εξεταστές μέσα στο ωράριο όπως προβλέπεται. Οι εξεταστές συνεχίζουν με την αποχή τους αυτή, ισχυριζόμενοι ότι τους καλύπτει η ομοσπονδία τους, η ΟΣΥΑΠΕ, ότι μπορούν να απευθούν από το συγκεκριμένο έργο εντός του ωραρίου τους, χωρίς να έχουν επιπτώσεις. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, αν το γνωρίζουν, ότι η ομοσπονδία τους τους έχει κρεμασμένους. Ισχυρίζονται μια νομοθεσία, η οποία αν ανατρέψουμε να δούμε στο σχετικό της, αναφέρεται ακριβώς αντίθετα. Εάν κάποιος από εσάς είναι νομικός, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να διαβάσει. Είναι κάποιος περιφερειακός σύμβουλος νομικός. Δεν πειράζει. Θα καταθέσουμε πάντως το έγγραφο. Η ΟΣΥΑΠΕ αναφέρει ότι για δύο λόγους επιτρέπονται οι εξεταστές να μην βγουν εξετάσεις. Ο ένας λόγος είναι να εξελιχθούν μετά από έτοιμα που κάνουν, να εξελιχθούν για ένα μήνα. Κάτι το οποίο δεν έχει κάνει κανείς. Και εσύ και να το μην κάνετε. Δηλαδή, όσοι είχαν εξελιχθεί για τον Ιανουάριο, θα κάνουν αίτηση το Δεκέμβριο. Όσοι δεν θα θέλανε το Δεκέμβριο, θα κάνουν την Ελλάδα που δεν είχαν κάνει εξαίρεση, να χρησιμοποιήσει εξαίρεση από τον Νοέμβριο. Ένα από το κέντρο είναι ένα λόγο. Τα έχουμε κάνει πριν. Έχουμε πάρει μια νομική επιδότηση. Και εκεί τώρα να κάνουμε τα πέρα αυτά. Ο ίδιος νόμος όμως λέει ότι όταν απεργείς δεν αμείβεσαι. Κάτι το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει και έτσι μπορούν να κάνουν απεργία και για 10 χρόνια. Όταν τελειώνεσαι και απεργείς, μπορεί να κάνει και για 10 χρόνια απεργία. Δεν θίγεσαι με τίποτα. Δεν θέλουμε να θίξουμε κάποιο εργασιακό δικαίωμα. Απέναντίας θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι. Εμείς υπολειτουργούμε και υποβοηθούμαστε οικονομικά. Υπάρχουν άνθρωποι. Πλειοψηφία αυτών που βγάζουν δίπλωμα είναι επαγγελματίες, θέλουν να δουλεύουν σε κάποιο φορτηγό. Έχω περίπτωση φοιτητή, ο οποίος θέλει να δουλέψει delivery στην περιοχή που δουλεύει, να βοηθήσει την οικογένειά του. Δηλαδή, ζητώντας να βγουν εξετάσεις, δεν θέλουμε να θίξουμε δικαιώματα εργαζομένων, θέλουμε να βγάλουμε και δικαιώματα ανέργων. Κάτι το οποίο από την κείμενη νομοθεσία δεν τους επιτρέπει να απεργούν χωρίς να πληρώνονται. Δηλαδή, βάσει νόμου, ή θα πρέπει να απεργούν και να αφαιρεθεί από το μισθό τους, να το πω απλά, ή θα δουν για εξετάσεις και θα συνεχίσουν να έχουν τα προνόμια που έχουν. Αυτό είναι ο πειρά. Αφορά το ωράριο, τι ώρες θα βγαίνουν, ποιες μέρες και σε ποιες περιοχές. Γιατί το να μην αναφέρει η ώρα είναι λίγο ελεύθερο για αυτούς. Και ένα δεύτερο, να ελεγχθεί τα απογεύματα. Τι είναι η αισία αυτής της απόφασης. Τώρα τηρείται, το οποίο είναι μια απόφαση. Εάν τηρείται, αν είναι σύνομο να μην τηρείται ή να τηρείται. Θέλω να το ελέγξετε. Τι δουλειά έχει.